Έγινε μεγάλη κινητοποίηση και γιατί φάνηκε από μακριά ότι υπάρχει έντονο πρόβλημα και γιατί η περιοχή εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Είναι δίπλα στη Φιλέρημο ακριβώς, κατοικημένη. Κινητοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός και τα περιοριστικά οχήματα και τη περιφέρεια έστειλε οχήματα και ο Δήμος. Εθελοντικές οργανώσεις προσέτρεξαν, ο στρατός κινητοποιήθηκε, όλος ο μηχανισμός, η δασική υπηρεσία, όλος ο μηχανισμός κινητοποιήθηκε για να εντοπίσουμε αυτή την πυρκαγιά. Η πυρκαγιά ξεκίνησε κοντά στο δρόμο, το δρόμο που είναι πίσω από τη Φιλέρημο, προσπαστίδα που πηγαίνει. Σε δασική περιοχή κατάληξε να κάψει περί τα 20 στρέμματα. Υπήρχαν κατοικίες οι οποίες δεν κινδυνεύσανε. Με την άμεση επέμβαση και με την χρήση του εναερίου μέσω που διαθέτουμε του ελικοπτέρου, έγινε σχετικά γρήγορα ο έλεγχος της πυρκαγιάς. Μετά από 1-2 ώρες είχαμε ελέγξει το όλο συμβάν. Αυτά είναι τα δεδομένα για τα αίτια διενεργείται προανάκριση. Άμεσα και απλοϊκά δεν δικαιολογεί την έναρξη πυρκαγιάς. Ούτε κάποιες εργασίες γινόντουσαν εκεί, ούτε υπήρχαν, όπως έχουμε πει πάλι, έτσι, δίκτυο της ΔΕΗ από πάνω να πεις ότι κάποιος πυνθήρας, κάτι. Δεν υπάρχουν πρώτες ενδείξεις αμέλειας, χωρίς να αποκλείουμε τίποτα. Αυτά. Η προσοχή πρέπει να συνεχιστεί από όλους. Το καλοκαίρι είναι σε εξέλιξη. Παρακαλείται όποιος πολίτης δει οτιδήποτε ύποπτο, ανησυχητικό, καλά και πυρκαγιά εννοείται, τηλέφωνο στο 199. Ατελώς, είναι, δεν πληρώνει κάτι, μας ενημερώνει για οτιδήποτε ή ύποπτο ή χρήσιμο, μια έναρξη πυρκαγιά σε ένα καπνό, αντιληφθεί οποιοδήποτε.